Νέες παρεμβολές στο σήμα του Sky αλλά και στο σήμα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής προκαλεί ενέργεια τεχνικών της ΕΡΤ σε αναμεταδότη στην περιοχή της Κομωτινής. Το θέμα έφερε στη Βουλή με ερώτηση του προς τους υπουργούς Δημήτρη Ρέπα και Παύλο Γερουλάνο ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Πτυλιανίδης. Ο Γιάννης Τζούνος από την αίθουσα ειδήσεων θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη. Και να σου πω ότι στην ερώτησή του ο κ. Τηλιανίδης θέτει 6 σημεία. Ποιος και γιατί έχει συμφέρον να σβήσει τη φωνή του Sky στην περιοχή της Κομωτινής και με ποια νόμιμη αιτία επιτρέπεται ένας τηλεοπτικός σταθμός εθνικής εμβέλειας να υφίσταται τόσο σοβαρή μείωση της τηλεθέασής του, γιατί και με ποια εντολή και προεργασία η ΕΡΤ αποφάσισε τη λειτουργία του τοπικού αναμεταδότη στην Κομωτινή στα τέλη Αυγούστου του 2010. Υπάρχει κυβερνητική εντολή ή απόφαση για τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης του επίγειου δικτύου πομπών του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. Πώς και με ποιους όρους ασκείται εποπτεία για την ποιότητα και την ορθότητα της παρεχόμενης από την ΕΡΤ τεχνικής υποστήριξης προς τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα. Και τι άλλο σημειώνει ο κύριος Τηλιανίδης. Επιπλέον, ΣΥΑ θέτει και άλλα ερωτήματα ο κύριος Τηλιανίδης. Ποιος και με ποιες διαδικασίες θα λογοδοτήσει για την επιζήμια πρόκληση παρεμβολής στον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας Sky για την υποβαθμισμένη ποιοτικά παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και τελικά στους κατοίκους της Κομωτινής για την αδυναμία πρόσβασης σε δύο τηλεοπτικά προγράμματα. Επίσης, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρεται ότι αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα προβλήματα αναμετάδοσης του Sky συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο που ο συγκεκριμένος σταθμός προέβη σε ανατρεπτικές αποκαλύψεις για τα θέματα της υπόθεσης Βατοπεδίου, θέματα που κατήγγειλε η Νέα Δημοκρατία ως και Βορεία, και αφορούν τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτά λύσει ο κ. Τηλιανίδης και εμείς πλέον περιμένουμε την απάντηση των αρμοδίων υπουργών στη Βουλή.